Πολλές οι αναφορές μας στο τελευταίο χρονικό διάστημα και τα ρεπορτάζ μας για τον πρωτογενή τομέα. Να εστιάσουμε λίγο στην αμπελοκαλλιέργεια και να πάμε στους βασικούς εχθρούς του κριτικού αμπελώνα. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, τι πρέπει να προσέξουν οι καλλιεργητές στα αμπέλια τους. Πάμε να μας κατευθύνει και να μας συμβουλέψει ο κύριος Γιώργος Δασκαλάκης, γεωπόνος και πρώην διευθυντής αγροτικής ανάπτυξης στον ομό Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας, κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πολλά ακούγονται για επέλαση της ευδεμίδας φέτος στα αμπέλια. Ισχύει? Ναι, φέτος υπάρχει μια δυναμική πολύ μεγάλη και πρέπει να προσέξει ο παραγωγός, γιατί είναι το κύριο εχθρός της καλλιέργειας. Αυτή την εποχή είναι το στάδιο το οποίο κάνει την προσβολή. Θα πρέπει να είναι προσεκτικός στα ψεκάσματα, να παρακολουθεί τα δελτία του περιφερειακού κέντρου, να τα σταφύλια να καλύπτονται κανονικά με το φάρμακο. Δυστυχώς χρειάζονται φάρμακα για αυτή τη δουλειά, δεν υπάρχει τρόπος αλλιώς να αντιμετωπιστεί. Και υπάρχουν και διάφορα στάδια στην ευδεμίδα, δηλαδή διαφορετικά φάρμακα στο πρώτο στάδιο, διαφορετικά στα επόμενα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, υπάρχουν. Καλά, αυτές είναι βέβαια λεπτομέρειες οι οποίες θα μπορεί ο παραγωγός να τις πληροφορηθεί από τα δελτία. Ναι. Το πώς πρέπει να κάνουν, ιδίως η αρχή είναι πολύ δύσκολη, γιατί τότε η ράγα είναι μικρή, μεγαλώνει γρήγορα. Καμιά φορά το φάρμακο ψεκάζουν, την άλλη μέρα η ρόγα έχει μεγαλώσει. Και δεν καλύπτεται. Αυτό είναι ένα στάδιο το οποίο πολύ ευαίσθητο. Αν αυτή την εποχή, τώρα αυτές τις μέρες, βγάλουμε την ευδεμίδα από τα μπέλη, έχουμε κάνει το 90% της δουλειάς. Άρα θέλουμε ψεκασμό επιμελημένο και στην ώρα του, οπωσδήποτε. Αυτή η επέλαση αυτό της είναι ευδεμίδας, πού οφείλεται? Ακούστε, κλιματολογικό. Όχι. Δεν είναι έτσι. Οι αρρώσεις κάνουν πάντα κάποια πικ. Δηλαδή είναι χρονιές οι οποίες η αρρώσια έχει μια δυναμική, και άλλες χρονιές οι οποίες χωρίς αυτό τα αίτια δηλαδή να είναι συγκεκριμένα. Να μπορούμε να τα μελετήσουμε και να πούμε ότι ξέρεις φέτος πριν. Οι αρρώσεις είναι σαν κύματα. Δηλαδή κάποια χρονιά, όπως βλέπετε τον κορονοϊό. Όπως λέγαμε φέτος στην αρχή της καλλιεργητικής περίοδου με τη χολέρα. Τα είχαμε ξαναπεί πάλι, που είχε μια αυξητική τάση. Δυστυχώς επιμένει και δεν έχει εξάρσεις. Δυστυχώς επιμένει και είναι πολύ, πολύ επίμονη στα μπέλια στο Ηράκλειο. Και τώρα βέβαια και η χολέρα είναι στο στάδιο που είναι πολύ ευαίσθητο το αμπέλι και θέλει προσοχή. Άρα ευδεμίδα που φέτος είναι πολύ δυναμική και η χολέρα είναι δυο τα οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να καταπολεμηθούν για να μην έχουμε πρόβλημα μετά. Αν δεν τα αντιμετωπίσουν τώρα, μετά είναι δύσκολο να φύγουν από την καλλιέργεια. Αυτές οι δύο αρρώσεις είναι που δημιουργούν. Από την εικόνα που έχετε μέχρι και σήμερα και από τις συζητήσεις που έχετε πραγματοποιήσει με παραγωγούς, τι επικρατεί στον κριτικό αμπελώνα? Αυτές οι δύο ασθένειες, ευδεμίδα και χολέρα, έχουν επηρεάσει ακόμη στο αρχικό στάδιο. Ναι. Ναι, ακόμη είναι στο αρχικό στάδιο και τα αποτελέσματα δεν φαίνονται ακόμη. Θα φανούν, ας πούμε, μετά από 10 μέρες οι προσβολές, ποια αμπέλια από αυτά έχουν πάθει ζημιά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είσαι πολύ ειδικός, ας πούμε, για να δεις ότι ξέρεις έχω μια ζημιά και κάνω. Ακόμη δεν φαίνεται η ζημιά. Γι' αυτό πρέπει αυτή τη στιγμή η παραγωγή να είναι πολύ επιμελημένη σε αυτές οι δύο αρρώσιες. Είναι το στάδιο, αυτό το δεκαήμερο, ας πούμε, το οποίο είναι το καθοριστικό. Και όσο πιο γρήγορα δράσουμε και κινητοποιηθούμε, τόσο πιο γρήγορα θα δούμε και τα αποτελέσματα. Βέβαια, παρακολουθούμε τα δελτία και ψεκάζουμε την κατάλληλη στιγμή. Μάλιστα. Και κύριε Δασκαλάκη, πέρα από αυτό, ναι, πείτε μας, ολοκληρώστε. Ναι, θέλω να πω ότι
Πέραν από αυτά υπάρχει το Τζικάι, το οποίο αρχίζει τώρα να φαίνεται. Ναι. Το οποίο και αυτό πρέπει να το παρακολουθήσουμε, γιατί κάνει πολλές ζημιές και πιθανότητα και φέτος θα κάνει ζημιές. Ευτυχώς συνδυάζεται με την καταπολέμηση της Δευδεμίδας και πρέπει τώρα στην να παρακολουθούμε το απέλη μας, αν έχει τζικάσει να χρησιμοποιήσει τον φάρμακο το οποίο το καταπολεμεί. Και πέρα από αυτά τώρα υπάρχει ας πούμε και ο ψευδόκοκος, ο οποίος εντάξει είναι περιορισμένος σε κάποια απέλεια, πρέπει να παρακολουθείτε και να αντιμετωπίζετε αν χρειαστεί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέχρι τώρα εξελίσσεται καιρικά, οι κλιματικές συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές για το αμπέλι και εξελίσσεται πολύ καλά. Δηλαδή τι δεν έχουμε? Βλέπω μια ζωηρή βλάστηση, έχουμε αμπέλια τα οποία έχουν σταφύλια τα οποία είναι χοντρά, όμορφα, εξελίσσονται καλά. Το μόνο που θα μπορούσε να συμβεί τα επόμενα είναι ένας καύσωνας. Αυτό είναι ένα θέμα, ναι, το οποίο βέβαια έχει κάποια αντιμετώπιση. Θα πρέπει να είναι ζωηρά τα αμπέλια, να ποτίζονται και μάλιστα η λίπαση με κάλλη βοηθά την κατάσταση. Άρα θα είμαστε και εκεί προσεκτική. Η λίπανση ακόμα και τώρα, μέσα στο καλοκαίρι? Ναι, τώρα χρειάζεται, το κάλι χρειάζεται τώρα. Μάλιστα. Τώρα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Μόνο το κάλι στο αμπέλι χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Είναι παράξενη καλλιέργεια. Μάλιστα. Θέλει κάλι αυτή τη στιγμή. Κύριε Δασκαλάκη. Αυτές είναι γενικά τα προβλήματα. Ακριβώς, ναι, και οι κατευθύνσεις. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Πολύτιμες οι συμβουλές σας πάντα. Να το πούμε κάτι, και το τελευταίο, βέβαια. Ναι, ναι. Είναι το πρόβλημα με τις εξαγωγές φέτος. Οι εξαγωγείς δημιουργούν κάποιο πλήρω, έχουν υψημένα κόστη, τα μεταφορικά, σωστά, οι συμβασίες όλα, και προσπαθούν αυτά να τα βάλουν όχι στον καταναλωτή αλλά στον παραγωγό και να μειώσουν τις τιμές. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο πιστεύω πρέπει το κράτος, η περιφέρεια να βρει να λύση. Κοιτάξει. Βέβαια κάποια λύση. Για να μην περιμένουμε στο και πέντε. Σας λέω κάτι, ότι η Τουρκία που είναι ανταγωνιστική στη Σουλτανίνα επιδοτεί τις μεταφορές. Μάλιστα. 70%. Σας λέω ένα παράδειγμα. Μάλιστα. Άρα και εκεί πρέπει κάτι να κάνουν. Θα το ανοίξουμε το θέμα το επόμενο διάστημα. Πολύ καλά κάνετε που το θέτετε, κύριε Δασκαλάκη. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.